Σας ακούει, κύριε Λοβέρδο. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει ένα γενικότερο διαδικαστικό θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει και εμάς και τον ελληνικό λαό και σήμερα και αύριο και την Παρασκευή. Δεν πιστεύει κανένας βουλευτής, καμία βουλευτής, ότι η κυβέρνηση συγκινημένη από τις συμβάσεις αυτές έκρινε πως πρέπει τώρα να τις φέρει για να ψηφιστούν, διότι αν δεν τις έφερνε τώρα και έρχονταν σε ένα μήνα, κάτι κακό θα συνέβαινε και η μία και η άλλη έχουν κάποια χρόνια πίσω τους που δεν έχουν έρθει στη Βουλή. Κάνετε αυτή τη μεθόδευση, ενώ ο Πρωθυπουργός έχει μιλήσει εδώ και 10 μέρες για την ανάγκη να πάει η χώρα στις εκλογές επειδή ιτήθηκε ο ίδιος και το κόμμα του, κρατάτε τη Βουλή ανοιχτή, φέρνετε θέματα τέτοια, δήθεν συγκινημένοι, βουρκωμένο το Υπουργείο Εξωτερικών που δεν παρίσταται κιόλας, και από την άλλη πλευρά, φέρνετε και τροπολογίες. Αύριο φέρνετε κώδικες με χίλια και άνω άρθρα να τα ψηφίσουμε με διαδικασίες απαράδεκτες. Όσο και αν σε κάποια τροπολογία μπορεί να υπάρχουν καλές ρυθμίσεις και δεν έχω καμία αντίρρηση. Είναι ανίκιος κοινοβουλευτικά ο τρόπος με τον οποίο τον έχετε επιλέξει. Είναι ανεπανάληπτο το έλλειμμα και η ευαισθησία δημοκρατικής νομιμοποίησης που έχει η κυβέρνηση, αλλά και το πρόεδρος της Βουλής, που της επιτρέπει να κάνει αυτά που κάνει. Και για να κλείσω, επειδή από ό,τι φαίνεται θεωρείτε ότι μέσα από ρουσφέτια τελευταία στιγμής ή εξυπηρετήσεις ή και σωστές ρυθμίσεις, που έρχονται όμως τώρα, στο παραένα ή στο και ένα, στο και πέντε, μήπως και κανένας ψήφος, καμιά ψήφος παραπάνω πέσει, αυτό εμείς και το καταγγέλουμε. Και επειδή χθες άκουσα τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται στον Τσόρτσιλ, θα του πω ότι ο βασικός του σύμβουλος του είχε πει ότι σε ένα πτώμα ζωή δεν δίνεις. Αυτά που γίνονται είναι ανίκια, προσβάλλουν το κοινοβουλευτικό ήθος της χώρας, δεν έχουν γίνει ποτέ, παρά το ότι οι κυβερνήσεις στις τελευταίες περιόδους της θητείας τους κάτι κάνουν, κάποιες ρυθμίσεις κάνουν. Αυτό εδώ είναι βομβαρδισμός. Ο ίδιος ο κύριος Βούτσης το χαρακτήρισε ιδιότυπο και αυτή την ιδιοτυπία εμείς δεν τη δεχόμαστε και την αποκαλούμε ευθέως παραβίαση του κοινοβουλευτικού ήθους, παραβίαση του συντάγματος από πάνω μέχρι κάτω. Και για να κλείσω, κύριε Πρόεδρε, δεν συμβαίνουν μόνο αυτά εδώ. Συμβαίνει και κάτι άλλο που αφορά στην εξωτερική μας πολιτική και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Παραιτήθηκε προ λίγων ημερών, μιας ή δυο, ο επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας που συζητάει για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης με την Τουρκία. Γιατί παραιτήθηκε? Γιατί παρότι οι Τούρκοι, συζητώντας για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, έθεσαν θέματα εναερίου χώρου όπως τα θέτουν έξω από το πλαίσιο μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης, η Ελλάδα τα άκουσε και θα πάει τώρα και στην Άγκυρα να τα κουβεντιάσει σε δεύτερο γύρο. Δεν μπορείτε να τα κάνετε αυτά. Η χώρα πάει σε εκλογές. Δεν έχετε δημοκρατική νομιμοποίηση. Προσβάλλετε τη λαϊκή κυριαρχία και θέτεσαι σε διακινδύνευση και θέματα που σχετίζονται με τα ελληνοτουρκικά και την εξωτερική μας πολιτική. Και στις τρεις μέρες θα ερχόμαστε εδώ, θα σας καταγγέλουμε, όχι εσάς, την κυβέρνηση και την επιλογή του Προέδρου της Βουλής να επιτρέψει αυτή τη διαδικασία και θα αποχωρούμε από τις συνεδριάσεις. Θα είστε μόνοι σας αυτά. Όχι εμείς. Δεν συμπράττουμε σε τέτοιες μεθοδεύσεις.